Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές. Η μείωση των προϋπολογισμών των νοσοκομείων έχει επιφέρει προβλήματα τα νοσοκομεία. Αυτή τουλάχιστον είναι η δική σας τοποθέτηση. Ναι, κοιτάξτε, έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η δημόσια υγεία δεν φτιάχνει ούτε με επαγγελίες, ούτε μπορεί να φτιάξει από μόνη της επειδή άλλαξε η κυβέρνηση. Χρειάζονται χρήματα και προσωπικό. Οι δημόσιες δαπάνες υγείας στη χώρα μας είναι πάρα πολύ χαμηλές. Είναι 5,2% το ΑΕΠ. Ο μέσος όρος στην Ευρώπη είναι 7,5%. Αρκεί να σας πω ότι η Βουλγαρία έχει 6,5% δημόσιες δαπάνες υγείας σε ποσοστό του ΑΕΠ της. Και χάσαμε τα χρόνια των μνημονιών 25.000 γιατρούς, νοσηλευτές και άλλες ειδικότητες, με αποτέλεσμα δυστυχώς να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. Εμείς να δουλεύουμε στα όρια της εργασιακής εξωθένωσης και ταυτόχρονα τα νοσοκομεία να μην έχουν τη δυνατότητα να συντηρήσουν, να ανανεώσουν τον εξοπλισμό και τις υποδομές. Πρόεδρε, να μας μιλήσετε για συγκεκριμένα νοσοκομεία, όπως το νοσοκομείο της Ρόδου. Τι προβλήματα αντιμετωπίζει? Κοιτάξτε, το νοσοκομείο της Ρόδου, το οποίο εξυπηρετεί όλα τα 12 νησιά, γιατί είναι το νοσοκομείο αναφοράς για τα νησιά εκεί της περιοχής. Δεν έχει προσωπικό, δεν έχει μηχανήματα, τι δεν έχει? Δεν έχει και χρήματα και προσωπικό. Παράδειγμα, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις στην παιδιατρική κλινική. Η παιδιατρική κλινική δουλεύει με δύο μόνο γιατρούς, παιδιάτρους ειδικευμένους και με μία ειδικευόμενη. Υπάρχει κλινική 10 κλινών με παιδάκια. Οι παιδίατροι, ξέρετε, συμμετέχουν σε όλα τα χειρουργεία των παιδιών, στους τοκετούς, και υπάρχει σημαντικό πρόβλημα. Δουλεύουν στα όρια της εργασιακής εξουθένωσης. Και εδώ μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο νησί που εξυπηρετεί και τους μόνιμους κατοίκους, αλλά και πολύ μεγάλο αριθμό τουριστών. Ακούστε, θα σας πω, υπάρχουν τόσες μεγάλες ελλείψεις σε νοσηλευτικό προσωπικό που οφείλονται 11.000 ρεπό και κανονικές άδειες στο νοσηλευτικό προσωπικό. 11.000 ρεπό και άδειες στο νοσηλευτικό προσωπικό, τώρα μου τα πάνε τα στοιχεία, επειδή θα μιλάγαμε, το νοσοκομείο. Και ταυτόχρονα η μονάδα εντατικής θεραπείας κινδυνεύει να κλείσει, ειδικά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, όπου τελειώνουν οι συμβάσεις 4 συμβασιούχων εργαζόμενων. Είναι η μοναδική που υπάρχει στα 12 νησιά. Δεν υπάρχει άλλο νοσοκομείο που να έχει μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι πάρα πολύ απαραίτητη. Και ταυτόχρονα να θυμίσουμε ότι αναστέλλονται χειρουργία, γιατί δεν λειτουργεί ο κλιματισμός στο νοσοκομείο λόγω έλλειψης συντήρησης. Τα ακτινολογικά μηχανήματα είναι παλαιά, ο καρδιογράφος δεν λειτουργεί, δεν υπάρχουν χρήματα να αντικατασταθεί, να ανανεωθεί. Είναι τραγική η κατάσταση που περιγράφεται. Εγώ θέλω να ρωτήσω, κύριε Γιαννακή, αν έχετε συζητήσει με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, είτε την νυν είτε την προηγούμενη, και τι σας λένε? Κοιτάξτε, νομίζω ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον με μένα που μιλάτε, ότι έχω κουβεντιάσει δημόσια αλλά και κατηδίαν τα προβλήματα με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Ωραία, και τι διαβεβαιώσεις είχατε πάρει? Υπήρχε μία άρνηση να αντιληφθούν την πραγματικότητα ή την ξέρουνε και την κρύβανε για επικοινωνιακό λόγο. Όλα αυτά που λέτε τα λέγαμε. Δεν λέγαμε, ας πούμε, ότι στην Σάμο υπάρχει μία παιδίατρος και μόνο για την κλινική, η οποία εισημέρευε 8 μήνες ερή? Δεν λέγαμε για τη Λίμνο, ακόμη και τώρα ότι έχουν σταματήσει τα χειρουργεία γιατί υπάρχει ένας επικουρικός χειρουργός, ή γιατί η παθολογική κλινική είναι με μία γιατρός μόνο και εισημερεύει και εισημέρευε, τώρα βρέθηκε μια λύση με τον νυν υπουργό? Κρύβανε τα προβλήματα. Ας πούμε το νοσοκομείο της Σαντορίνης που εγκαινιάστηκε με τιμές το 2016. Συγγνώμη, το 2017. Εγκαινιάστηκε από τον τότε πρωθυπουργό. Δεν λέγαμε ότι έχει πάρα πολλά προβλήματα στελέχωση σε ιατρικό προσωπικό? Έχετε επικοινωνήσει τώρα με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, να δούμε πώς θα λυθούν σταδιακά αυτά τα προβλήματα? Να σας πω, το νοσοκομείο της Λευκάδας, να πω και αυτό είναι σημαντικό, εγκαινιάστηκε προεκλογικά. Όταν πριν τις εκλογές λοιπόν πηγαίνανε αναισθησιολόγους από τα νοσοκομεία των Ιωαννίνων. Μετά τις εκλογές η διοίκηση δεν κάνει ούτε αυτές τις μετακινήσεις, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να γίνουν ούτε οι επίγονσες διασωληνώσεις, έχουν σταματήσει τα χειρουργεία. Στο νέο νοσοκομείο που εγκαινιάστηκε προεκλογικά. Είπατε τώρα αν συζητήσαμε με τη νέα κυβέρνηση. Ασφαλώς. Συζητήσαμε με τον κύριο Κικίλια, μας κάλεσε πριν από 1-2 εβδομάδες, ακούσαμε και τις εξαγγελίες. Είπαμε συγκεκριμένα πράγματα. Οι 2.500 που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση προσλήψεις δεν φτάνουν.
Δεν φτάνουν, γιατί. Ευχαριστούμε πολύ. Πολύ και ελπίζουμε να λυθούν τα προβλήματά δεν... σας. Πρέπει να κλείσουμε, γιατί έχουμε και έκτακτες ειδήσεις. Θα ξαναμιλήσουμε και στο στούντιο, κύριε Γιαννάκη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.